Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο που θα δούμε τις πίστες σας. Πάμε να τις δούμε όλες. Ενώντας όλες, Φίλιππε, όλες σε αυτό το επεισόδιο, εντάξει, όχι όλες που μας έχουν στείλει. Και άμα θέλετε και εσείς παιδιά να στείλετε, τότε μπορείτε να πατήσετε κάτω στο Discord. Είναι στο description. Γράφει Discord, το πατάτε και κάπου λέει Stumble Guys Codes. Βάζετε τους κωδικούς που έχετε φτιάξει με τις πίστες και παίζουμε. Γράφτε και ένα ωραίο μηνυματάκι και αυτό. Πάμε να δούμε την πρώτη πίστα λοιπόν, Φιλιππάρα, που είναι από τον Mr. Doz και λέει: η δική μου πίστα είναι 20% difficulty. Και μας στέλνει τον κωδικό. Οπα. Και λέει: και άλλη είναι 100% δυσκολία. Και στέλνει ένα άλλο κωδικό. Εμείς 100% δυσκολία δεν θα τη δούμε. Αλλά. Όντως. Αλλά μπορείτε να πάτε παιδιά στο Discord και να τη δείτε. Αυτό. Ωραία, πάμε να τη δούμε. Λοιπόν, ξέρεις τι, Φιλιππάρα. Επειδή πολλές φορές τα παιδιά τους αρέσει να μας βλέπουν. Αρχικά είμαι εσύ. Καλή, τι ωραία. Κοίτα, είμαι εσύ. Εγώ είμαι εσύ. Ο Μουστάκης. Είμαι με το γυαλάκι μου. Είμαι εσύ. Το σκήνο μας είναι 10 στα 10. Θες να πεις ότι χρειάζομαι κούρεμα. Εγώ κάνω ότι χρειάζεσαι κούρεμα, χρειάζεσαι σίγουρα κούρεμα, Φίλιππε. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή πολλές φορές, Φίλιππε, στα παιδιά τους αρέσει να μας βλέπουν να ταλαιπωρούμαστε. Ναι. Γράψτε κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να παίξουμε την 100% difficulty. Ωραία. Difficulty. Ωραία, γράψτε κάτω στα σχόλια, παιδιά. Εγώ πιστεύω σίγουρα θα θέλουν, βέβαια. Σίγουρα δεν μπορεί. Μην το γράψετε κανονικά. Θέλω να γράψετε. Θέλω να παίξετε την 100% difficulty. Difficulty. Μπορεί να τη γράψει difficulty. Ωπα, πάμε λίγο. Είναι σαν να κάνει κάποιο difficulty στο LOL. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, 20% πολύ εύκολη φαίνεται, to be honest. Ή όχι. Θα σκάτωσα τώρα. Όχι, μια χαρά, όλα καλά. Ναι. Ωραία mechanics. Μ' αρέσει. Ωραίο. Όντως. Πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο, κύριε Mr. Doz. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Mr. Doz, προς το παρόν, η πιο ωραία πίστα. Θα σου πω. Κάνω πολύ συχνά Doz εγώ. Ειδικά τώρα που καλοκαίρι εσύ. Εγώ έχω να κάνω Doz χρόνια. Κάτι μυρίξα. Άντρε, μυριξούλη. Μυρίξα. Λοιπόν, θα πάω από την αριστερή μεριά, Φίλιππε, για να μην σου χαλάσω τις σοκολάτες του Mr. Beast όλες, εντάξει. Μα τι καλός, ρε. Γιατί εγώ σε σκέφτομαι και σε. Πώς το λένε. Και σε αγαπάω. Μπράβο, ναι. Με χτύπησε. Και εγώ έφαγα λίγο σκατήλα. Τι θέλω να πω, Φίλιππε. Αυτή η πίστα δεν μοιάζει πάρα πολύ, λες, θα την έφτιαχνε το ίδιο το Stumble Guys. Ναι. Δηλαδή τέτοιες πίστες μου αρέσουν πάρα πολύ. Με αληθής αλήθεια. Όχι, ρε, σκατήλα έφαγα. Κύριε Doz, να στείλει το Stumble Guys να του πει. Θέλω να γίνω developer. Και να κάνω develop όλες τις πίστες σας. Παίζει. Παίζει όντως να το κάνουν αυτό. Δηλαδή σε άτομα που θα φτιάξουν πολύ καλές πίστες να είναι σε φάση. Όντως, πού είσαι, δεν πέρασες. Εδώ είμαι. Πού είναι το εδώ. Α! Ρε, αυτά τα γύρω-γύρω μου τρώνε. Δεν μπορώ. Περίμενε. Εδώ πέρα είμαι. Προσπαθώ να περάσω. Α, σε βλέπω. Πήγαινε στη μέση και παίρνα το. Α. Και αυτό είναι μια λύση, Φιλιππάρα μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, δεν θα κερδίσεις κιόλας. Mr. Doz, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πίστα σου. Πάμε να δούμε την επόμενη. Δεν το είπα πολύ σαν weather reporter. Ότι σε φάση αυτό ήταν το weather report για σήμερα. Πίσω σε ένα κέντρο λαμβάνει κάτι. Δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ μου τα. Πίσω σε ένα κέντρο λαμβάνει. Νομίζω κάπως έτσι λέμε. Χιούστον, έχουμε ένα πρόβλημα. Η επόμενη πίστα, Φιλιππάρα, είναι από τον Ghost PV It και λέει: το code της πίστας μου είναι αυτό. Δεν έχει πει κάτι άλλο. Λέει: αυτό εδώ πέρα είναι. Παίχτε το και πάμε να δούμε. Ελπίζω, Φιλιππέ, να είσαι λίγο τρελάρα σήμερα γιατί YouTube τρελά. Λαλαλα. Ωπα. Έτοιμα, κυρία Σάτι. Μασάτι πήγα να πω εγώ. Στην Αφρική θα πάω με του Μαρίνα Σάτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Παρόλα αυτά, Φίλιππε, ελπίζω η τρέλα σου να είναι όσο και η αγάπη σου για το καλό φαγητό. Βάλε ψυχή και φώναξε. Σουαβεμέντε. Μπεσάμελ. Ωπα, ρε. Το αγαπημένο μου τραγούδι ήταν αυτό, Φίλιππε. Και αυτό, και αυτό. Παρόλα αυτά, και αυτή η πιστούλα φαίνεται πολύ ωραία, πολύ linear. Και εμένα, αυτή μου αρέσει. Έφαγα σκατήλα. Έφαγα σκατήλα, σαν μια. Και εγώ έφαγα σαν σκατό σκατήλα. Σαν σκατό. Όπα, ωραίο checkpoint. Μπράβο. Πού είχε checkpoint και δεν το βρήκα. Στο γύρω-γύρω το κίτρινο. Σκατά. Γι' αυτό, επειδή δεν πήγα στο γύρω-γύρω κίτρινο, να ξέρει, πήγα κατευθείαν στον κύβο. Αυτό παίζει να χρειάζεται μπαλά. Όχι. Απλώ θέλει τελευταία στιγμή. Nice. Προ το παρόν το έχω καταφέρει. Φτάσε! Σκατά έφαγα! Κοίτα, με την μπάλα είναι πολύ πιο safe γενικά όλο. Πού είμαι? Το πιστεύω πως έπεσα εκεί. Από εδώ πάω. Και δεν έκανα checkpoint. Όχι, από εδώ είναι το πίσω. Έγινα ένας ηλίθιος φαρφάλας.
Όχι, ρε, οτιδήποτε άλλο πέρα από ηλίθιο φαρφάλα. Άστο. Άστο. Μακαρόνια νούμερο 2 για παστίτσιο έγινε. Εσύ νούμερο 2 χρησιμοποιείς. Λοιπόν, οι νοικοκυρές που μας βλέπουν. Τι νούμερο μακαρόνι νούμερο 2 βάζετε στην πάστα σας? Εγώ βάζω μόνο μακαρούνες. Ρε, οι μακαρούνες δεν είναι πολύ αστείο όνομα. Είναι το πιο αστείο όνομα που έχω ακούσει ποτέ ζωή μου. Και κέρδισα, Φιλιππάρα μου! Μπράβο, ρε Μαφινάρα, με έχεις ξεσκίσει. Όσο εσύ μιλάγες για τις μακαρούνες, εγώ να σου πω ότι τα μακαρόν είναι πολύ πιο νόστιμα από όλα αυτά που είπες. Όντως. Η επόμενη πίστα, Φιλιππάρα, είναι από τον Άγγελο και λέει: σας παρακαλώ! Παίξτε την πίστα μου! Είναι ωραία και υπάρχει κάτι κάτω από κάπου. Ίσως πολύ. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα τα πάντα τώρα. Ωραία. Ο κωδικός είναι αυτός. Πάμε να δούμε, Άγγελε, την πίστα σου. Πάμε να βρούμε κάτι κάτω από κάπου. Μια πίστα που λέγεται Complex. Δεν μ' αρέσει. Παρ' όλα αυτά, δεν μου φαίνεται δύσκολη. Δεν ξέρω το τελευταίο jump. Περίμενε, εγώ θέλω να δω αυτό από κάτω, το κάτι, το κάπου. Εδώ είναι, το βλέπω. Α, έχει μυστικό τέλος. Α, πέρασα. Κέρδισα! Παρ' όλα αυτά, θες να την ξαναδούμε, να δούμε και όλη την πίστα. Ναι, με. Πολύ ωραία πιστούλα παρόλα αυτά, Άγγελε. Το μυστικό, το κάτι κάτω κάπου. Το βρήκα αμέσως. Λοιπόν, να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, Φίλιππε, στον Άγγελο. Κοίτα, δεν νομίζω ότι περνιέται, να ξέρεις. Λες. Α, είναι το σφυρί αυτά... συνέχεια. Όχι αυτό, είναι το μυστικό τέλος. Ω, εμένα με έστειλε. Σκατά. Ναι, αλλά δεν φτάνω γιατί ήμουνα σε jump mode και δεν φτάνω. Επίσης, Φίλιππε, αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι σε κάποια επεισόδια πολλές φορές έδινα. Χαζός. Πώς το λένε. Κάποια πολύ ειδικά και αγαπητά μηνύματα. Προς αυτούς που φτιάχναν τις πίστες. Λες να το επαναφέρω. Ναι. Να στέλνουν έτσι πολύ special μηνύματα. Special. Ωραία, με έστειλε. Special και αγαπητά. Ναι. Checkpoint. Οπότε, Άγγελε, ετοιμάσου για το δικό σου επόμενο αγαπητό και special μήνυμα. Αν είναι special, όχι special. Δεν βαράζει. Ήθελα να σε δώσω μπουνιά στον αέρα. Δεν βαράζει, γιατί μετά δεν θα έχει special. Α! Checkpoint? Είδες, special. Λοιπόν, ετοιμάσου για το πολύ special μήνυμα. Ωραία. Μπορούμε να φτάσουμε πιο κάτω. Κάτσε, για να το δω. Εσύ σίγουρα μπορείς να φτάνεις πιο κάτω. Σίγουρα. Το έκανα. Θα δούμε. Σε βλέπω, είσαι τέτοιος. Όχι, παραλίγο να κάνω τρελό play. Δηλαδή είχα... Ήμουνα στο edge of my seat, Φίλιππε. Ήμουνα στην άκρη του σκατού. Ξέρεις τι, κύριε Σκατήλα. Νομίζω δεν φτάνουμε. Οπότε μήπως όχι, φτάνουμε, ρε. Πώς δεν φτάνουμε. Τι νομίζεις? Έτσι νομίζω και έτσι πιστεύω. Να το ρε. Με έχεις τρελάνει σήμερα. Ωραία, νομίζω χάσαμε. Μπορώ να πατήσω leave, Φίλιππε, τώρα. Ωραία. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πίστα σου. Και τώρα το μήνυμα για σένα είναι είσαι παραδεισένιος γιατί είσαι άγγελος. Πάμε στην επόμενη. Πολύ ωραίο το μήνυμά σου, Μαφινάρα μου. Ευχαριστώ. Η επόμενη πίστα, Φίλιππε, είναι από τον Σουκαϊλάρα και λέει: σας παρακαλώ, παίξτε την πίστα μου και κάντε όλοι σαξπούντε στα ΟΑ. Το είπε με κεφαλαία, γι' αυτό φώναξα, Φίλιππε. Άρα πάμε να δούμε την πίστα του. Είμαι έτοιμος για άλλες δυσκολίες που μπορεί να έρθουν σε αυτή τη ζωή, όπως και σε αυτές τις πίστες, Φίλιππε. Γιατί. Όπα, έχω ετοιμαστεί από πριν εγώ. Αυτό είναι το σημαντικό. Κοίτα ένα πολύ wide jumping pad. Εγώ μετά την πίτσα που θα φάμε σε λίγο. Όντως. Παραγγείλαμε είναι... παιδιά και θα δούμε. Άστο, θα δούμε One Piece και Demon Slayer. Εσείς έχετε φάει, παιδιά, φέτος. Τα είπα. Γενικά. Έχετε φάει. Όπα, εγώ έπεσα κάτω. Α, το πέρασα. Δυστυχώς. Αλήθεια. Κοίτα εδώ, τυχερός Φιλιππάρας. Μερικές φορές, Φιλιππέ, αισθάνομαι ότι είσαι πάρα πολύ τυχερό αγόρι. Είναι skill. Επειδή είμαι σκύλος κατά. Ωρα σκύλα, ρε. Τι έχω παίξει εδώ πέρα, τι έχω κάνει. Πώς σκατήλα έχω κάνει. Πώς τα έχω σώσει σήμερα. Δεν ξέρω, εγώ είμαι ακόμα στην αρχή παρόλα αυτά. Κέρδισες! Ναι, ρε, σου λέω το πήγα στην αρχή. Ρε, την πατάσαι, λοιπόν. Τώρα για το δικό σου ειδικό μήνυμα, Σουκαϊλάρα. Πολύ καλός είσαι. Μπράβο. Έχουν πέσει λίγο τα μηνύματά μου, Φίλιππε. Πρέπει να κάνω step up το game μου. Δεν ξέρω. Πάμε να δούμε, Φιλιππάρα. Τι είναι αυτό? Γιατί λέγεται έτσι πίστα? Γιατί είμαστε μέσα στην ομίχλη. Όντως. Κάτσε, περίμενε. Είπα πώς λέγεται. Ποιος την έστειλε? Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Γκριν λέει: η πίστα μου είναι αυτή. Ναι. Σας παρακαλώ, κάντε τη βίντεο αύριο. Και την κάναμε σήμερα. Όντως, Κωνσταντίνο Γκριν, πήγαμε να ξεχάσουμε
Το όνομά σου τελείω σίγουρα δεν πήγα να το ξεχάσω εγώ. Ήμουν ενθουσιασμένο να παίξω, Φίλιππ, εντάξει. Όντως. Ήμουν ενθουσιασμένο και... να παίξω γιατί η πίστα του είναι εξαίσια. Και εύκολη και καταπληκτική. Κωνσταντίνο Γκρίνι, ναι. Αλλά. Ναι. Μαφινάρα και καροτάρα. Ναι. Εγκρίνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε Γκρίνι. Να είσαι καλά για την πίστα. Πάμε να δούμε την επόμενη. Σε αυτό θα διαβάσω το όνομα γιατί δεν ξανακάνω τέτοια λάθη του παρελθόντο. Σα παρακαλώ. Κοίτα πως σε δασκαλεύω εδώ πέρα σαν μαέστρος. Εγώ και ο Παπακαλιά. Φίλιππε, μυρίζεις κάτι. Όπα. Είναι μια μυρωδιά από... Θα φάμε σκατήλα. Έναν γνωστό. Από έναν φίλο από τα παλιά. Όπα. Από έναν ταξιδιώτη του παρελθόντος. Πες το μου. Θα χαρακτήριζε. Επέστρεψε ο Αντώνη 9 και λέει παίξε την πίστα μου. Έτσι λέει, μας αναγκάζει. Λέει παίξε την πίστα μου. Την έκανα edit και είναι αλλαγμένη. Οπότε πάμε να δούμε την αλλαγμένη πίστα, να δούμε τις διαφορές. Αν θυμόμαστε βέβαια πως ήταν παλιότερα, την πίστα του Αντών. Μάφη μου, ωραία όλα αυτά και ωραία εισαγωγή σου. Αλλά γιατί είπες ότι μυρίζει ο Αντών? Όχι, όχι. Κατάλαβα, τι ότι να μυρίζω. Έχει το essence. Σαν κάποιον που. Από το Undertale. Μπράβο. Σαν κάποιον που γνώριζες από τα παλιά, Φίλιππε. Ξέρεις, δηλαδή πως είναι αυτή η μυρωδιά που λες. Κάπου τον ξέρω αυτόν. Τέλος πάντων, Φίλιππε, είμαι ποιητής, εντάξει. Σε αυτή τη ζωή είμαι ποιητής. Δηλαδή. Κανείς εγώ. Τι κάνουν οι γιαγιάδες? Τίποτα, όλα καλά. Εκεί που θέλω να καταλήξω, Φιλιππάρα μου, είναι ότι εγώ έχω πολύ ποιητικό μυαλό. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε ποιητή. Δηλαδή. Το επόμενο βήμα είναι να κόψω το αυτί μου. Ωραία. Τι ποιητά αφήνεις εσύ. Ναι, το οποίο δεν το χρησιμοποιώ. Άμα δεις, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχω πει ποτέ αυτό σε βίντεο. Άμα δείτε πάντα, το ένα ακουστικό, δεν το φοράω. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Ποιητά αφήνει μου. Αλλά δεν φοράω ποτέ και τα δύο ακουστικά. Σπίτι μου. Οπότε δεν χρειάζομαι το ένα από τα δύο αυτιά μου. Εκεί θέλω να καταλήξω. Όντως, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι ο Μάφιν δεν ακούει. Όντως. Αυτό μου το έλεγαν και οι γονείς μου, παιδιά. Γι' αυτό είσαι τους ακούς τους γονείς σας. Όντως, δεν μου τραβούσαν τα αυτιά. Φίλιππε, μόνο ένας από τους δύο μπορεί να περάσει εδώ πέρα. Γιατί έχει chocolate Mr. Beast. Οπα. Ξέρεις τι, θα προσπαθήσω να πάω απευθείας στο επόμενο. Πέρνα. Όχι, 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 προσπαθήσω να πάω απευθείας στο επόμενο. Δεν θα περάσει κανείς μας, Φίλιππε. Ωραία, θες να περάσεις. Πώς, σε βλέπω, τα έχεις διαλύσει όλα, ρε. Ναι, ναι, τα διάλυσα όλα, αλλά πέρασα. Ελπίζω να έχεις checkpoint τώρα. Αν δεν έχεις checkpoint, θα ρίξω ένα κλάμα. Όχι! Κλάμα, έπεσε, κλάμα, έπεσε, κλάμα. Έπεσε. Α, ξαναβγήκαν οι σοκολάτες. Oh. Αλήθεια. Ορίστε. Μπράβο που το έχεις. Κάνει αυτό. Ο Αντών είναι πανε... ξαφανίστηκαν οι σοκολάτες. Μπορεί αυτό να εννοούσε. Να τώρα, εμφανίζονται μετά από λίγο. Όχι, ρε, άλλη πίστα ήταν που δεν μπορούσαμε να την περάσουμε λόγω των σοκολατών. Όντως, σοκολατών. Α, λες αν... Περίμενε, λες να σπονάρανε σοκολάτες και στην άλλη πίστα που είχαμε κολλήσει. Μπορεί. Απλώς τα παρατήσαμε πολύ γρήγορα. Μπορεί, μπορεί. Παιδιά, αυτό είναι ένα μάθημα ζωής, να μην τα παραπάτε. Να μην τα παραπάτε, εντάξει, μην παραπατάτε κιόλας, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι αυτή η πίστα είναι έτσι, γιατί είναι του σοκολαντών. Όχι, Κάικ! Α, έχει checkpoint, όλα καλά, δεν Κάικ! Όπω, πολύ ξύλο. Εγώ δεν μπορώ να περάσω το πρώτο jump, οπότε χαίρομαι που εσύ είσαι σε καλύτερη μοίρα. Εγώ τρώω πολύ ξύλο αυτή τη στιγμή, βέβαια. Δηλαδή, να το πω και αυτό. Αλλά νομίζω τερμάτισα. Για να δω. Α, ναι! Μπράβο! Ορίστε. Το είπα και ποιητικά, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Τώρα, Αντώνη, ήρθε η ώρα για την αφιέρωσή σου. Είσαι ο καλύτερος Αντώνης 9 που ξέρω στο Discord server. Εντάξει. Αυτή ήταν η αφιέρωση. Επόμενη πίστα από τον BillBat 1527. Πολύ μεγάλο σε ηλικία, θα πω εγώ. Και λέει: ο Ας, παρακαλώ, παίξτε την πίστα μου. Ο κωδικός είναι αυτός. Το βλέπετε, παιδιά, και εσείς μπροστά σας. Αλλά σα παρακαλώ, μην χρησιμοποιήσετε την μπάλα. Φίλιππε. Φίλιππε. Μόνο μπάλα. Μόνο μπάλα. Φίλιππε, δεν, λοιπόν, έχει, δεν έχει. Υποσχόμαστε ότι όσο δεν έχουμε κολλήσει, δεν θα χρησιμοποιήσουμε την μπάλα. Μόλις ναι, κολλήσουμε. Θα φάμε σκατό. Πάμε να δούμε την πίστα. Ω, is the best, γράφει. Εσύ the best. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπιλμπάτ. Να είσαι καλά. Πολλά φιλάκια. Μουά, μουά, μουά. Τόσα φιλάκια. Περίμενε τώρα. Περίμενε, περίμενε. Και δεν είναι ότι είναι τυχαία φυλάκια, είναι φυλάκια από τον ποιητή Μάφιν. Πρέπει να φτιάξω χαρακτήρα, Φίλιππε, ποιητής Μάφιν. Πιτάφιν. Πιτάφιν. Και θα είναι πιτάκια. Αυτό θα είναι checkpoint εδώ. Ναι, checkpoint, checkpoint. Μπράβο, μπράβο. Έτοιμος, έτοιμος. Ντους πουά είμαι εδώ πέρα, η κατάσταση είναι. Ντους πουά. Χαίρομαι που είσαι ένα Birch Wood από το Minecraft.
Αγελάδα. Αφού είναι ντουσπουά. Τι σημαίνει ντουσπουά, Φίλιππε? 12 πουά. 12 πουά είναι πόντι. Όχι, πουά. Τι είναι. Με μπερδεύεις. Τι κάνεις. Βούλες. Βούλες. Αυτό είναι περιοχή στην Αθήνα. Περιοχή στην Αθήνα. Να καταναλώ το λάθος. Γιατί δεν γυρνάει! Γιατί δεν γυρνάει! Με έχει φάει τώρα αυτό, δεν ξέρω! Δεν γυρνάει, Φίλιππε, δεν γυρνάει! Ποιος? Ω, το πέρασε. Μπράβο! Εχταράσεις, ρε! Όπως κατούλι! Έλα! Μη σηκώνεσαι όρθιος, ρε Μούφι! Όχι, εγώ είμαι Μούφις, τι λέω? Έχω τρελαθεί. Βρίσκομαι σε μια κατάσταση παράνοιας. Να τερματίσω. Ναι, αν μπορείς. Πού είσαι εσύ? Αλλά δεν φτάνεις. Τι? Δεν μπορείς, δεν είσαι πολύ μακριά για να τερματίσεις. Εσύ πού είσαι, δεν σε βλέπω. Πάρα πολύ μακριά είσαι, Φίλιππε. Δεν μπορείς να τερματίσεις αυτή τη στιγμή. Πού είσαι, καλά, τερματίζω. Αφού δεν μπορείς, ρε. Μπράβο, ρε Φιλιππάρα! Πάντα πίστευα σε σένα. Δεν υπήρχε στιγμή που δεν πίστευα για σένα. Και τώρα, Bill Bat, ήρθε η ώρα για να σου πω την αφιέρωσή σου. Είσαι πολύ καλή νυχτερίδα, γιατί είσαι ο Βασίλης Νυχτερίδας. Πάμε στο επόμενο. Πάμε να δούμε λοιπόν την επόμενη Φιλιππάρα από τον Θωμά και λέει: Ωα, έχω φτιάξει τρεις πίστες. Please παίξε τις. Ο κωδικός είναι. Και έχει στείλει τρεις κωδικούς τέλος πάντων. Λέει: Please μην χρησιμοποιήσετε τα special emotes. Άμα τα χρησιμοποιήσετε, είστε noob. Νουμπάδες δεν είμαστε ποτέ εμείς. Ωραία, εμείς θα δούμε μία από τρεις πίστες παρόλα αυτά του Θωμά. Εσείς, παιδιά, μπορείτε πάντα να δείτε και τις τρεις. Λέει ότι είναι μόνο για pro. Όντως, λέγεται, η πίστα λέγεται μόνο για pro. Και εμείς είμαστε pro. Δεν ξέρω αν το ξέρουν. Δηλαδή. Είμαστε προϊόντες. Ναι, όντως. Όπα. Όπα. Μην χρησιμοποιείς μπάλα, Φιλιππέ. Οπα, είμαστε προ. Όντως. Είμαστε προ. Και δεν μπορεί κανένας το μας να μαυρώσει το όνομα και το πόσο προ είμαστε. Λοιπόν. Αρχικά, δεν θέλω να το φλεξάρω τώρα. Αλλά στο Fortnite έχουμε φτάσει Diamond. Ελά, σταματώ. Ήθελα να το φλεξάρω λίγο. Αλλά δεν θέλω να το φλεξάρω. Δεν είμαστε πια, έχει αλλάξει σεζόν. Είχαμε φτάσει, λέω, κάποια στιγμή στο παρελθόν. Κοίτα, ρε, ένα βλαμμένο, ρε. Και ναι. Έφαγες από κάτω το τέτοιο και δεν μπορούσα να την επιδείξω. Πίναγα. Μεταξύ αυτό εδώ πέρα που περάσαμε τώρα. Ναι. Ήταν σαν green light αυτό, τέλος πάντων. Ναι, αλλά δεν ήτανε. Ήτανε, άμα πήγαινες δεξιά και εγώ σου να. Αλήθεια, εγώ μόνο αριστερά πήγα. Κι εγώ. Αλλά αναγκάστηκα να πω δεξιά γιατί μου φάγες την πλατφόρμα. Ακολούθαγες βλαμμένο. Παρ' όλα αυτά, άμα έρθει τώρα η πίτσα, εγώ θα χάσω το σκατό μου. Κάτσε, μπήκε μια τρίχα στο μάτι μου. Τι ήρθε? Ήρθε το φαγητό, Φίλιππε! Όχι, μπήκε τρίχα στο μάτι μου, ρε! Όπα! Αυτά είναι και μεγάλα σοκολατάκια, οπότε είναι λίγο δύσκολο τώρα. Οπα. Όπα, πώς πάω? Πιο πάνω. Α, πρέπει να κάνω jumps. Απότομα jumps. Έλα! Οπα. Έλα! Φτάσε! Ναι, δυσκολεύομαι αυτή τη στιγμή, Φίλιππε. What? Από τι κάηκα! Ωραία, κόλλησαμε και δύο. Εδώ τι κάνουμε. Αυτό το Θωμά μου δεν το έχει σκεφτεί και πολύ, ε. Τι έγινε εδώ? Είχε σοκολατάκια. Τα πάτησα. Δεν είχε δεξιά-αριστερά, είχε μία ευθεία. Θα σταματήσει να καταστρέφεις πίστες. Δεν μπορώ, δεν φταίω εγώ. Σα σκύουρο στο μαλλί. Άντεχε σου. Σαν ένα βό είναι. Θωμά μου αυτό δεν το σκέφτηκε και πάρα πολύ, έχω να πω. Oh. Τι έγινε? Τίποτα. Unplayable λοιπόν η υπόλοιπη πίστα. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ παρόλα αυτά για τις πίστες που έφτιαξες και μας έστειλες. Ήρθε η ώρα για την αφιέρωσή σου, Θωμά μου. Είσαι συνονόματος με έναν κωμικό, ο οποίος είναι πολύ καλός. Πάμε στο επόμενο. Και ο τελευταίος, Φίλιππε, για σήμερα είναι ο Ιάκωβος Πρό και λέει: Γεια σου, α, εδώ ο Ιάκωβος ξανά. Έφτιαξα ακόμη μια πίστα για εσάς. Σας παρακαλώ, παίξτε την πίστα μου. Ο κωδικός είναι αυτός. Σας ευχαριστώ. Είστε καλύτεροι YouTubers. Εσύ είσαι ο καλύτερος Ιάκωβος που ξέρω. Και βασικά ο δεύτερος καλύτερος Ιάκωβος που ξέρω. Οπα. Και πάμε να δούμε την πίστα σου. Γιατί ο άλλος ο Ιάκωβος είναι καλύτερος? Το ξέρω προσωπικά, ξέρω εγώ, Φίλιππε, γνωριζόμαστε. Ναι, αλλά είναι Ιάκωβος Προ. Όχι, όχι. Ο καλύτερος Ιάκωβος Προ είναι αυτός. Ορίστε. Θα το βάλω έτσι όπως είναι. Η πίστα λέγεται Ιάκωβος παρόλα αυτά. Ιδέες. Όντως. Είναι η καλύτερη πίστα Ιάκωβος που ξέρεις. Η δεύτερη καλύτερη πίστα Ιάκωβος που ξέρω. Πάμε τώρα εδώ πέρα στη φυσούνα. Δεν ξέρω πίστα άλλη, Ιάκωβος. Λοιπόν, πάμε μαζί. Πού είσαι, στη φυσούνα? Έπεσα. Πώς το έκανες αυτό με jump? Double jump. Και μετά θα σε πετάξει ψηλά και δεν χρειάζεται να κάνεις jump. Δεν με πήγε μετά, να ξέρεις. Αν έρθω θα φας και ξύλο, ε.
Για σε παρακαλώ. Επίσης μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την μπάλα, αλλά εγώ δεν χρησιμοποιήσω. Δεν το κάνει, δεν πειράζει. Γιατί δεν φτάνει, Δρακοντέ. Ξέρω, έχω γίνει ταφικό κοντά. Σε βλέπω με disgrace αυτή τη στιγμή από εδώ πέρα πάνω, Φίλιππε. Να τώρα. Το βλέπεις, δεν φτάνει. Λοιπόν, θα πέσω μόνο και μόνο για να σου δείξω ότι είσαι χαζός. Κοίτα, δεις τώρα. Πας εδώ. Κάνεις αυτό. Οπ. Τι έγινε. Τι έγινε. Περίμενε λίγο, χαζούλη. Α, όσο πιο κάτω είσαι, μήπως σε πηδάει, σε πετάει και πιο ψηλά. Σε κάνει. Ναι. Πρέπει να πέσεις κάτω-κάτω, να μπεις στη φυσούνα τελευταία στιγμή. Μα δεν το κάνει. Άκουσε με που σου λέω. Το έκανε ρε, ορίστε, σε πέρασα. Περίμενε, μαζί σου λέω. Μαζί βλαμμένε. Έγινε Ντάφι Κοντάκ. Ρε χαζέ. Μα σου είπα. Σε περίμενα τόση ώρα για να πάμε μαζί. Και μου έχεις φάει τη ζωή. Λοιπόν, περίμενε. Πάμε. Όχι! Βλαβέρα! Γιατί απ' την αρχή. Α, σπονάρουνε. Κάποια. Έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Όχι, σπονάρουνε μερικά. Μάφι κοντάκ. Λοιπόν, κοίτα, αυτό σπόναρε. Αυτό σπόναρε. Κολόφεδο! Έλα, ρε, πέρνα, τι έπαθε. Γιατί δεν πέρνα. Όχι, θα βάσει κάτι. Ελπίζω να έχει. Ναι, ωραία. Ελπίζω να ξεκινήσει από την αρχή. Σκάτω. Είμαι ο... Α! Έπεσα. Είμαι ο Ντάφι Κοντάκ. Κάει και ο κόλος μου. Από τι? Αλλά μου τα από την χαζομάρα σου, σου είπε. Τι με λάθα εδώ, ψάς το λάθος σου. Όσοι μιλάνε έτσι τρώνε τη ζωή σου σε άλλους. Είμαι σε κάτι σοκολάτα σου. Η ζωή μου είναι φαγωμένη τώρα εξαιτία σου. Όχι. Η ζωή είναι φαγωμένη. Η ζωή έφαγε μεσημεριανό, δεν ξέρω. Όντως. Το φαγητό μας που είναι, Φίλιππε. Δεν ξέρω που να θα έρθει. Άντε μισή ώρα μου έχω φάει τη ζωή. Άρα σε παρακαλώ όλο αυτό που έκανα δεν έχω ιδέα πώς το έκανα. Βάλ το σε αργή κίνηση slow motion. Το βάλω σε πολύ αργή κίνηση. Πού είναι το elevator? Εσύ κατά να φάει, τι elevator είναι αυτό? Θα ζω elevator το πω εγώ. Δεν θα τερματίσουμε ποτέ. Ρε το τερμάτισες. Μπράβο σου. Λοιπόν, μας παίρνουν τηλέφωνο, ήρθε η πίτσα! Τρίτη, πέμπτη και Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα του καναλιού. Επίσης, ευχαριστήσουμε τον Μορφό, τον Αργορότερο, τον Πίνο, Λεμονάκι στο fanpage. Τι άλλο, Φιλιπάρα! Πατήστε αυτό το πετάω τώρα στη δικιά μου πίτσα, Μούρι. Στη δικιά σας! Και στο Muffin Pizza, για να πάμε να φάμε, γεια σας!